Λίγο πριν τις 11 το βράδυ και στην πλατεία Βικτωρίας γίνεται το διαχώρητο. Εκατοντάδες μετανάστες έχουν κατακλείσει κάθε σημείο. Πολλοί λίγοι όμως φορούν μάσκες. Αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνουν τελικά τους μετανάστες που συνοστίζονται ασφυκτικά, ενώ μια δημιουργία των ΜΑΤ εγκαθίσταται στην πλατεία για να αποτρέψει νέες συναθροίσεις. Εκατοντάδες μετανάστες με τις οικογένειές τους, μη έχοντας που αλλού να πάνε, καταλήγουν στην πλατεία Βικτωρίας αλλά και στους γυροδρόμους. Οι αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό ανύπαρκτα. Η διασπορά του ιού καλπάζει. Ο Μουσταφά ήρθε πριν από λίγες ημέρες από την κόλαση της κατεστραμμένης Μόριας στους δρόμους της πλατείας μαζί με την οικογένειά του. No house, Victoria. Here. I am three children. My wife, daughter. Is problem is go hospital. 2 months I'm sleeping to park. No home, no house, here. No camp. Yes, he's sleeping to park. Police is coming to go. Ο Μπαρίκ αλλά και ο Μουσταφά μας δείχνουν που κοιμούνται. 10 family, 20 family is coming to your nomax. He's sleeping every year to sleeping. Yeah, everybody here quarantine. Εντάξει, φορούνε μας, κάτι δεν φορούνε. Εδώ είναι τραγική κατάσταση. Βρισκόμαστε στην οδό Ελπίδος. Είναι ένα μικρό στενάκι εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Βικτωρίας. Οι πρόσφυγες και μετανάστες περνούν όλη τη μέρα εδώ. Κοιμούνται ακόμα και εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Ωστόσο, θέλουν να παίρνουν όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Βλέπετε, φορούν μάσκες ακόμα και έξω, εδώ που κάθονται. Όμως παρά το γεγονός ότι φορούν μάσκες, δεν μπορούν να τηρήσουν κανένα άλλο μέτρο προστασίας. Ενώ στις περιπτώσεις που κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο και είναι θετικός, η ιχνηλάτηση είναι πολύ δύσκολη, αφού διεύθυνση κατοικίας δεν υπάρχει. Τα βράδια κοιμούνται πάρα πολλά άτομα. Σε σπίτια ζουν 10 και 15, 20 και 30 άτομα στο κάθε σπίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, σχεδόν το 45% των νοσηλευμένων ασθενών με κορονοϊό στα 3 μεγαλύτερα νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι αλλοδαποί. Ενώ μέσα σε 2 εβδομάδες, 13 αλλοδαποί θετικοί στον κορονοϊό εξαφανίστηκαν από τα νοσοκομεία.